Παντούχα γυναίκα και απέδωσε το Κατερινιό μοναδικά με το δικό της made in που δεν έκανα στο μυαλό μου καμία σύγκριση, ειλικρινά. Η Μαρία σας ακούει και συγκεκριμένα. Έτοιμη να κλάψεις. Η Μαρία πήρε τη σκυτάλη των μεγάλων και προχωράει μόνη της με πολύ αυτοπεποίθηση, με το τεράστιο ταλέντο, την οβολία, τη λάμψη της. Μπράβο Μαράκι. Κύριε Τάκη, δεν έχω τίποτα να πω, μια αγκαλιά μόνο. Τι να πω, παιδιά, πάλι θα με κοροϊδεύουν. Είναι λόγια από τέτοιους ανθρώπους. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πολύ. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Πού είναι ό,τι θέλουν. Ακούσαμε και πρόσφατα τον Γιάννη Παπαμιχαήλ να αναφέρεται στους γονείς του και σχετικά με τις δουλειές, ας πούμε, που γίνονται σήμερα. Φαντάζομαι το είδατε μέσα από τα social. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της αντικειμενικής κρίσης και όχι της υποκειμενικής. Γι' αυτό αντικειμενικά λέω ότι μπράβο στον κύριο Βάλαρη, μπράβο στους ηθοποιούς. Τους χειροκροτώ και αυτό θα, όπου βρεθώ και έρθει η κουβέντα για την παράσταση, θα πω τα καλύτερα και θα τους προτρέψω να έρθουν να τη δούνε. Ναι. Γλυκός άνθρωπος, πολύ. Βέβαια. Κοίταξε, μας εξέπληξε λίγο ο κύριος Βουγιουκλάκης. Γιατί? Με τη θετική του κριτική. Εγώ, ξέρετε, στο δικό μου το μιλώ, μεγάλος. Μία γυναίκα, η οποία, οκ, ξέρουμε τι έχει κάνει με Ρέα Κορινθίου, με τα εξώφυλά της, με την προβολή της... Έλα, βρε, Νίκο μου.